Πάμε να σχολιάσουμε αυτά που αυτό είπε ο Νικόλας. Αυτό τώρα που μέχρι και η πλήστρα θα βγει να μιλήσει για την Ελένη Μενεγάλη. Δεν είναι πλήστρα, μωρέ. Ένα στη λίστα. Ποιο είναι, μωρέ. Ένα βοηθό στη λίστα. Εντάξει, είναι ένα βοηθό στη λίστα. Και τώρα και η Ελένη Μενεγάλη, α πούμε, που είχε πει πάνω σε μία έντευξη. Άκουσε να δει. Ήταν σε μία ομάδα ανθρώπων που λέει ότι κανεί δεν άντεξε. Λέει αυτό που έχει ζήσει, βρε Τζόρτζια. Ότι όποιο και αν είναι αυτό. Το θυμήθηκε τώρα μετά από 10 χρόνια. Το θυμήθηκε. Σχολιάζαν την παρέτηση τη Τζόρτζια συναχερή και με αφορμή εκεί αυτή την παρέτηση το θυμήθηκε ο άνθρωπο. Δεν έχει λόγο από τη στιγμή που έχει συνεργαστεί μαζί της. Κοίταξε, να έχει λόγο, ναι, βεβαίως έχει λόγο. Αλλά να το θυμηθεί μετά. Ήταν το θέμα και το θυμήθηκε. Και εγώ που έχω συνεργαστεί με την Μενεγάκη, μπορεί να είμαι κάτι σε μια εκπομπή. Γιατί όσο γλύφουμε τα παπούτσια του αλουνού, τον έχουμε ανάγκη και υπάρχει το ενδεχόμενο να συνεργαστούμε μαζί του και είμαστε όλα ωραία και καλά. Όταν το κάνουν συγκεκριμένοι άνθρωποι. Ναι, ξέρετε, είναι κάτι πολύ προσωπικό για έναν παρουσιαστή. Μπαίνει στο καμαρίνι, μπορεί να δει την παρουσιάστρια γυμνή. Με τα νεύρα τη, με τα ψυχολογικά τη, γυμνή, με τα ορμονικά τη. Τη ζήρε, παιδί. Οπότε για μένα ο στυλίστας δεν πρέπει, επειδή μπορεί να έχει ζήσει και εντάσεις, να εκθέτει σε καμία περίπτωση. Συμφωνώ. Αυτά που έχει δει. Μόνο στυλίστας, οποιοδήποτε συνεργάτη. Παιδιά, άλλο τώρα να συνεργαστεί στην εκπομπή και να έχει την ένταση πάνω στη δουλειά, και άλλο να στο καμαρίνι και να βλέπει τον άλλον γυμνό με το βρακάκι του και να έχει χίλια δυο ή τα ορμονικά του. Κατερίνα, μου τι λες, γιατί ο κάθε συνεργάτη πρέπει να σέβεται. Το καμαρίνι της κάθε παρουσιάστρια είναι κάτι πολύ προσωπικό. Και εκεί η παρουσιάστρια θα πει και στο μακιγιάζ και στο make-up artist, την κοπέλα που τη βάζει. Θα πει τα προσωπικά του. Αυτοί αν τσακωθούν ή αν αποχωρήσουν, δεν μπορούν να βγαίνουν μετά και να πούνε ότι η Κατερίνα στο καμαρίνι, ξέρω εγώ, είχε τα ορμονικά τη. Δεν είναι θέμα. Δεν είναι θέμα στη λίστα, είναι θέμα συνεργάτη. Μπορεί να είσαι και στο γραφείο, να έχει πάλι τα ορμονικά σου. Συμφωνώ. Εσύ οποιαδήποτε παρουσιάστρια, να βγάλει τα νεύρα σου και εγώ να βγω να τα πω. Συμφωνώ. Αλλά σου λέει, οι συνεργάτε πρέπει να το βουλώνουν. Έχει 100% δίκιο στο που λε. Αλλά το καμαρίνι είναι ακόμα πιο προσωπικό. Φυσικά. Αυτή είναι η άποψή μου. Ο Λούπα, α πούμε, που ξέρει τα χίλια μίλια όσα μυστικά, γιατί δεν βγαίνει να μιλήσει. Θα τα πάρει στον τάφο του. Και είναι και η Ελένη Μενεγάκη, ρε παιδιά. Από την εκπομπή έχω αναδειχθεί τόσο άτομα. Εδώ βλέπεις κάποιες άλλες που το παίζουν πρωτοκλασσά.